Ο Αρχιεπίσκοπος ψάλλει τον ακάθιστο ύμνο στη Μητρόπολη Αθηνών. Οι πιστοί ανταποκρίθηκαν στο καλεσμά του και γέμισαν την εκκλησία. Ανάβουν το κερί του στην Παναγιά και με δάκρυα στα μάτια και πόνο ψυχής ψέλουν μαζί του το τυπερμάχο. Ο προκαθημένος της Ελλαδικής Εκκλησίας χαρακτήρισε την ημέρα λειτουργίας της Αγίας Σοφίας ως τζαμί, ημέρα πένθους και οδύνης για όλη την Ορθοδοξία, τον Ελληνισμό και ολόκληρο τον Ελληνισμό. Απόψε λοιπόν προσευχηθήκαμε, αλλά το αίτημά μας θα είναι όχι μόνο σημερινό αλλά και συνεχές, να μην εξαπλωθεί η βαρβαρότητα. Η βαρβαρότητα είναι ο μεγαλύτερος κίνδυνος της εποχής μας και τα μάτια πολλών από εμάς είναι κλεισμένα. Βαθιά συγκινημένοι οι πιστοί στη Μητρόπολη Αθηνών προσεύχονται και ψάλλουν όλοι μαζί τον ακάθιστο ύμνο. Όπως λένε, με αυτόν τον τρόπο απαντούν στην απόφαση της Τουρκίας. Είμαστε πολύ πικραμένοι, πολύ στενοχωρημένοι, πολύ απογοητευμένοι από αυτήν την κατάσταση. Πρέπει να αντιδράσουμε όλοι μας, όχι χαλαρά, γιατί βλέπω μια χαλαρότητα στην αντίδραση και της Εκκλησίας και των πολιτικών δυνάμεων και του λαού. Πρέπει να υπάρχει μια αντίδραση, δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτό. Ήταν και μια προσευχή ουσιαστική, αλλά συγχρόνως νομίζω έγινε ένα μήνυμα ότι ο πολιτισμός δεν αντέχει τέτοιου είδους βαρβαρότητες. Εμείς είμαστε υπέρ της καλλιέργειας του πολιτισμού, της συμβιώσεως των λαών. Έτσι μάθαμε από την αρχαία Ελλάδα, έτσι μάθαμε καθ' όλη τις περίοδες της ιστορίας μας και θα συνεχίσουμε. Ας ελπίζουμε ότι θα ανοίξουν τα μάτια και των βαρβάρων να δουν ποιο είναι το νόημα της ζωής. Στην ακολουθία συμμετείχαν με κατάνοιξη ο Υπουργός Υγείας Βασίλης Κικίλιας, ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Άγγελος Συρίγος και οι ευρωβουλευτές Ελίζα Βόζενμπερκ και Μανώλης Κεφαλογιάννης. Κύριε. Την ημέρα που ο χριστιανισμός πενθεί, ηχηρό μήνυμα για τη μετατροπή της Αγίας Σοφίας σε τζαμί έστειλε ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος από το ναό της Αγίας Τριάδος στη Νέα Υόρκη. Η Αγία Σοφία βιάστηκε για άλλη μία φορά στην ιστορία της. Το μνημείο αυτό του χριστιανισμού, το μνημείο αυτό της ενότητας του χριστιανισμού, για άλλη μία φορά υπέστη την βαρβαρότητα, υπέστη την προσβολή.